Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Συμπληρώνεται, συμπληρώνεται και 100 χρόνια λειτουργίας φέτος. Ναι, ήδη συμπληρώθηκαν αυτά και είχαμε αρκετές γιορτές που κάναμε, για να πραγματικά ήταν ένα κατόρθωμα αυτό που έγινε με το άσυλο, 100 χρόνια να μην σταματήσει ποτέ να λειτουργεί και να είναι πάντοτε ένα ίδρυμο με γύρω στα 600 παιδιά. Δεν είναι μικρό, είναι ένα πολύ μεγάλο. Ναι, είναι 560 τα παιδιά που φιλοξενείται. Ναι. Κύριε Εφημιάδου, πείτε μας καταρχήν για τα σχολεία που λειτουργούν συνολικά στο άσυλο και για την προσφορά του Ιδρύματος στην παρούσα φάση. Ναι. Το άσυλο δεν έχει μόνο σχολεία, έχει και βρεφοκομείο, δηλαδή έχουμε παιδιά από 2 μηνών μέχρι 12 ετών. Άρα στο πρώτο συγκρότημα που λέμε, που είναι εδώ στο Συντριβάνι, έχουμε τα μωρά μέχρι 4 χρονών και η νηπιαγωγία, ονήπια, προνήπια και δημοτικό υπάρχει στο άλλο συγκρότημα, το οποίο είναι προς τη Θέρμη, είναι η παλιά σχολή Κουακέρων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που μας δωρήθηκε μετά από τους σεισμούς που είχαν γκρεμιστεί εδώ τα κτίρια. Λοιπόν, πώς λειτουργούμε, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλετε να σας πω. Το πώς λειτουργούμε πρώτον είναι ότι το κράτος έχει ιδρύσει για μας το δημοτικό και το νηπιαγωγείο. Είμαστε το 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το 44ο νηπιαγωγείο. Συνεργάζεστε και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όσον αφορά θέματα εκπαίδευσης, από ό,τι ξέρω. Να σας πω. Η συνεργασία μας είναι μέσω του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, ναι, και μέσω των φοιτητών που κάνουν πολλές φορές πρακτική εξάσκηση σε εμάς. Επίσης έχουμε και μερικές φορές εθελοντές, καθηγήτρες από το Πανεπιστήμιο που κάνουν στα παιδιά μας εθελοντικά όμως διάφορες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, όποτε μας τύχει βέβαια, γιατί ξέρετε ο εθελοντισμός δεν είναι ποτέ υποχρεωτικός. Και όταν βρίσκουμε, έχουμε. Όταν δεν έχουμε, δεν το κάνουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν, ναι, κάποιες περιπτώσεις που λειτουργούν τα σχολεία σας ως πρότυπα, γιατί μας είπατε ότι εθελοντικά ναι, κάποιοι καθηγητές. Κοιτάξτε, του Αριστοτέλειου δραστηριοποιούνται. Δεν είναι ακριβώς όπως τα πρότυπα σχολεία, τα δημόσια. Όμως, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι λειτουργούμε ένα πολύ πρωτοποριακό σχολείο, και θα σας πω γιατί. Διότι έχουμε κάνει ένα δικό μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλες τις ώρες που τα παιδιά δεν ανήκουν στο δημόσιο, διότι τα παιδιά μας έρχονται στις 6.30 το πρωί και φεύγουν στις 5 το απόγευμα. Άρα εμείς από τις 6.30 μέχρι τις 8 και 4 που αρχίζουν τα μαθήματα του δημοσίου, και από τις 1 και 4 μέχρι τις 5 έχουμε δικούς μας παιδαγωγούς και δασκάλους, οι οποίοι τους κάνουν διάφορα εξωσχολικά. Άρα, χωρίς να πληρώσουν κάτι παραπάνω, τα παιδιά μας κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από θέατρο, μουσική, διάφορες γυμναστικές και χορό, είτε μοντέρνο, είτε δημοτικούς χορούς. Έχουμε κλαμπ για φιλολογία και για να διαβάζουν και πάρα πολλά τέτοια. Έχετε πολλές δραστηριότητες και πάρα είναι πολλές. Σίγουρο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από γονείς, από εργαζόμενες μητέρες, να βρουν μία θέση στο άσυλο του παιδιού, να πάνε τα παιδιά τους στο άσυλο του παιδιού. Είναι ακριβώς έτσι, γιατί εδώ τα παιδιά δεν έχουν απλώς φύλαξη. Πραγματικά τα παιδιά πηγαίνουν, ιδίως τα παιδιά του δημοτικού, έχουν και μελετητήριο. Οπότε πηγαίνουν σχεδόν έτοιμα στο σπίτι, να μην έχουν να κάνουν τίποτα άλλο και να ετοιμαστούν για την άλλη μέρα. Επίσης έχουμε και το σημαντικό ότι τα ταΐζουμε τα παιδιά 4 φορές την ημέρα. Δηλαδή το πρωί που θα έρθουν θα πάρουν πρωινό, μετά δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό πριν φύγουν. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για να επεκταθείτε αφενός να πάρετε περισσότερα παιδιά? Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό το λέω κατηγορηματικά και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τους χώρους για περισσότερα παιδιά. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ματώνουμε για να τα βγάλουμε πέρα.
είναι πάρα πολύ δύσκολη η καιρή. Κάποτε είχαμε μία βοήθεια από την πολιτεία, αρκετά σημαντική, γιατί γύρω στο 1.700 είναι ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο, από τον οποίο τα λεότερα μας έδιναν 500.000, που ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Αν σας πω ότι πήραμε πέρσι, ήταν 22 νομίζω, 21.022. Καταλαβαίνετε. Από το 1.700. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Από το 1.700 και πρέπει τα υπόλοιπα να τα βρούμε. Βέβαια, εδώ να μην νομίσει ο κόσμος ότι τα παιδιά μας είναι όλα δωρεάν σε εμάς. Όχι. Τα παιδιά έρχονται εδώ με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ανάλογα με το εισόδημα των γονέων πληρώνουν και κάτι. Έχουμε γύρω στα 180 από τα 600, από τα 580 πόσα είναι φέτος, που δεν πληρώνουν. Αλλά τα άλλα πληρώνουν ανάλογα με το εισόδημα των γονέων κάτι. Αλλά αυτό δεν αντιστοιχεί με το έξοδο που έχουμε για τα παιδιά, γιατί σας λέω ότι έχουμε 80 άτομα δικό μας προσωπικό, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο έξοδο. Είναι της κουζίνας, της καθαριότητας και βέβαια όλοι οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί τους οποίους έχουμε για να κρατούν τα παιδιά τις ώρες που δεν είναι στο δημόσιο, ας το πούμε. Άρα, κύριε Ευθυμιάδου, δεν έχετε, δεν περιμένετε από την επιχορήγηση πλέον? Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να περιμένουμε. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς δεν. Φέτος, νομίζω φέτος το αύξησαν λιγάκι, γιατί ξέρετε κάθε χρόνο γκρινιάζουμε. Νομίζω θα μας δώσουν 33.000, που είναι βέβαια ένα αστείο ποσό. Εμείς κάθε χρόνο δυστυχώς έχουμε βέβαια ένα καλό, ότι το ΕΣΠΑ μας δίνει πολλά παιδιά μικρά, γιατί επειδή έχουμε παιδιά από νήπια, έχουμε πάρα πολλά παιδιά από το ΕΣΠΑ, οπότε έχουμε ένα σταθερό εισόδημα και από εκεί, και το ΕΣΠΑ μας πληρώνει περίπου αυτά που κοστίζει το παιδί. Από εκεί και πέρα κάθε χρόνο πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 400.000, να κάνουμε κάτι για να βρούμε 400.000 για να αντεπιτεύσουμε στις οικονομικές μας ανάγκες. Είναι το μεγαλύτερη δυσκολία την οποία έχουμε, γιατί κατά τα άλλα το σχολείο και όλα δουλεύουν ρολόι, έχουμε πάρα πολύ καλό προσωπικό που παρόλο που είναι εργαζόμενοι με μισθό, αλλά είναι και εθελοντές. Έχουμε πολλούς εθελοντές που έρχονται να βοηθήσουν σε όλες τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε. Ξέρετε, κάνουμε τώρα το μπαζάρ μας, το οποίο θα γίνει 25 και 26 Νοεμβρίου. Κάνουμε το Πάσχα, άλλο μπαζάρ. Κάνουμε χορό, κάνουμε τσάγια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Προσπαθούμε οτιδήποτε να βρούμε που θα μας φέρει έσοδα. Και 5 και 10 χιλιάδες είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε τις 400 που μας λείπουν κάθε χρόνο. Κυρία Ευθυμιάδου, με δεδομένο ότι είστε εθελοντές και εσείς εθελόντρια είστε. Βεβαίως είμαι εθελόντρια, αλλά δουλεύω, ασχολείστε... ξέρετε, 10 ώρα την ημέρα. Ναι, ωραία. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ενδιαφέρον από Θεσσαλονικές που δεν έχουν θέμα με μικρά παιδιά, αν υπάρχει ενδιαφέρον να συνταχτούν μαζί σας και να συνδράμουν στην προσπάθειά σας. Ναι, έχουμε μια μεγάλη ομάδα, εσείς θα θέλαμε κι άλλους. Έχουμε μια ομάδα στήριξης, γιατί ξέρετε, οι εθελοντές δεν μπορούν να επισέλθουν στο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα πρέπει να γίνεται σωστά από επαγγελματίες. Ναι, από μόνο εάν, προσωπικό. Αν υπάρχει κάποιος πει ότι εθελοντικά, εγώ ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί, εγώ όλο το χρόνο, δυο φορές την εβδομάδα, εκείνη την ώρα θα έρθουμε και θα κάνω στα παιδιά σας τα μικρά, ας πούμε, μουσικοκινητική. Έχουμε μια τέτοια κυρία που το κάνει. Αλλά είναι στο επάγγελμά της, καταλάβατε. Δεν είναι απλώς έχω ελεύθερο χρόνο και μπορώ να δω. Εκείνες οι κυρίες είναι στην ομάδα στήριξης, είναι κάτι άλλο. Είναι η ομάδα στήριξης η οποία βοηθάει στο να ετοιμάσουμε για το παζάρι μας πράγματα, να είναι εκεί, χρειάζεται σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Αυτό είναι, και εκεί θέλουμε βοήθεια, βεβαίως θέλουμε βοήθεια. Η επιλογή των παιδιών τελικά πώς γίνεται? Με κλήρωση? Όχι. Η επιλογή των παιδιών γίνεται, πρώτον, γίνεται από εμάς, παρόλο που είναι δημόσια τα σχολεία, γίνεται από εμάς με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή πάντοτε παίρνουμε τη φορολογική δήλωση των γονέων και ξεκινάμε πάντοτε από κάτω προς τα πάνω για να γεμίσουμε τις αίθουσες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και παιδιά που έχουν και 30 και 40 χιλιάδες ευρώ οι γονείς. Μερικά, λίγα είναι βέβαια, αλλά το χρόνο οι γονείς εισόδημα. Αυτοί θα πληρώσουν κάτι παραπάνω.
Όχι πολύ, αλλά πάντως θα πληρώσουν παραπάνω από αυτούς που έχουν 20.000 ή 15.000. Επίσης, παίζει ρόλο αν είναι από πρόσφυγες τα παιδιά, μάλλον να μην το πω πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες, γιατί μέχρι τώρα είχαμε, ξέρετε, τους οικονομικούς μετανάστες, παιδιά από τη Σριλάνκα, από Φιλιππίνες, από εδώ, από εκεί, που δουλεύουν και πρέπει κάπου να έχουν τα παιδιά τους την ώρα που αυτοί δουλεύουν. Γιατί σε ένα δημόσιο σχολείο τα παιδιά δεν τα κρατάνε 8 ώρες. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό μίλησα για την έλλειψη κοινωνικών δομών γενικότερα στη χώρα. Και ότι αυτό το δεν ίδρυμα. Το... Δυστυχώς δεν άκουσα το. Ναι, και το ότι. Το ίδρυμα του ασύλου του παιδιού καλύπτει ένα τέτοιο κενό και μακάρι να υπήρχαν πολλά τέτοια ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο για να καλύψουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη της εργαζόμενης μητέρας που μπορεί να αφήσει το παιδί της σε ένα ασφαλές, υγιές περιβάλλον, το οποίο παιδί θα περάσει επικοδομητικά τις ώρες του. Πρώτον, και δεύτερον, δεν θα έχει το άγχος μιας απεργίας, μιας τάσης εργασίας, των έτσι, ωρών. Γιατί ξέρετε, εμείς αυτό δεν το είπαμε, ότι εμείς δουλεύουμε 11 μήνες το χρόνο και μέσα στις γιορτές μόνο τις επίσημες αργίες είμαστε κλειστά. Και δυστυχώς, ακόμη και όταν οι δάσκαλοι του δημοσίου απεργούν, εμείς είμαστε ανοιχτά. Παραδείγματος χάρη τώρα την Παρασκευή, που θα γίνει η γιορτή για τις 17 Νοέμβρη, όπως σε όλα τα σχολεία, οι δάσκαλοι μετά θα φύγουν. Ναι, το έχουν δώσει φαίνεται αργία. Εμείς όμως δουλεύουμε. Τα παιδιά μας θα μείνουν εκεί και πληρώνουμε έξτρα τους δασκάλους, φυσικά, υπερορίες, για να δουν τους δικούς μας, για να κρατήσουν τα παιδιά όλες τις ώρες που οι γονείς εργάζονται. Μετά, ξέρετε, είναι και η εργαζόμενη μητέρα που. Γι' αυτό ξεκίνησε το άσυλο, για να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα το 1919 μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τους Βαλκανικούς και μετά το 1922 με όλο τον κόσμο που ήρθε από την Τουρκία. Αλλά είναι και άλλα θέματα που έχουν οικογένειες. Έχουν αρρώστιες, είναι μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή αυτοί πάντοτε έχουν ένα προβάδισμα σε αυτά τα παιδιά που παίρναμε. Γιατί μας ρωτήσατε πώς γίνεται. Οπότε δεν γίνεται έμφαση. Δίνεται έμφαση στη μονογονεϊκή οικογένεια. Βεβαίως. Γιατί ξέρετε, ζούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μάλλον βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις που ζουν πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Φυσικά, είναι ένα από τα πρώτα παιδιά τα οποία θα πάρουμε. Γιατί δεν υπάρχει δεύτερος γονέας, ο ένας πρέπει οπωσδήποτε να εργαστεί και ποιος ξέρει τι δουλειά κάνει, πώς υπάρχουν δυσκολίες δυστυχώς στην κοινωνία μας ακόμη πάρα πολύ μεγάλες. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι που να βοηθάνε. Μακάρι να υπήρχαν περισσότερες κοινωνικές δομές, κυρία Ευθυμιά. Ναι, έτσι. Μα ξέρετε, εγώ δεν ντρέπομαι να το πω ότι όταν κάποια στιγμή είχαμε φτάσει πραγματικά σε... Κάποτε είχαμε και κάποιες περιουσίες. Αρχίσαμε να πουλάμε την περιουσία μας, που δεν είναι σωστό, γιατί οι περιουσίες που έχουμε, που μας χάρισε κόσμος, ήταν από δωρεές. Μας δίνει πάντοτε κάποιο ενίκιο, κάτι τι, για να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα. Λοιπόν, και όταν είπαμε πριν από χρόνια βέβαια ότι στον Υπουργό Μακεδονίας Άξιμα, μάλλον όχι στο Δήμαρχο το είπαμε, ξέρετε, έτσι πως πάμε θα κλείσουμε. Και ξέρετε τι γύρισε και μας είπε, και εγώ τι θα τα κάνω λέει αυτά τα 600 παιδιά, πού θα τα βάλω. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι δομές σαν τις δικές μας, που είναι μεν ιδιωτικού δικαίου, αλλά είναι προνοιακές, θα μπορούσαν να παίξουν μεγάλο ρόλο. Γιατί, διότι το κράτος θα πλήρωνε μόνο μία μικρή επιχορήγηση. Από εκεί πέρα, αν ήθελε μόνος του να τρέξει ένα τέτοιο σχολείο, θα χρειαζόταν πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που θα έδινε σαν επιχορήγηση. Το να έχει τις εγκαταστάσεις, τη θέρμανση, το φαγητό, τους έξτρα ανθρώπους για όλες αυτές τις ώρες. Είναι πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνουν και δεν δίνουν προτεραιότητα, διότι δεν είναι μόνο το άσυλο, υπάρχουν και άλλες πολλές δομές. Με ίσως λιγότερα παιδιά και στη Θεσσαλονίκη, δεν μιλάω βέβαια για τα παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη, σαν την ΕΛΕΠΑΠ, που έχει πραγματικά παιδιά με προβλήματα μεγάλα. Μιλάω για υγιή παιδιά
τα οποία όμως έχουν ανάγκη αυτής της πρόνοιας της πολιτείας. Ναι, και τα παιδιά και οι γονείς βεβαίως και οι εργαζόμενες μητέρες, σε αυτές πέφτει και το βάρος άλλωστε. Κυρία Θημιάδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζω και να σας έδωσα μια εικόνα του ασύλου και αν μας ακούει και κανένας, ίσως θα βοηθήσουν και λίγο παραπάνω για να μην έχουμε αυτή τη δαμόκλειο σπάθη κάθε χρόνο πάνω από το κεφάλι μας, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστώ πολύ πάντως και εμένα που με ακούσατε. Καλώς σας απόγευμα. Γεια σας.